από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Άκουσα και την συνέντευξη της κυρίας Ζαχαράκη, της κυρίας Υπουργού. Το ζήτημα της στέγης, για το οποίο συζητάμε, είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τις οικογένειες. Η στέγη, η στέγαση ενός ανθρώπου, ενός ζευγαριού, ενός νέου ζευγαριού, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στην εποχή μας, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, και αυτό, ξέρετε, δεν πέφτει από τον ουρανό. Αυτό προκύπτει ως ένα φυσικό αποτέλεσμα από τη στιγμή που το δικαίωμα στη στέγη, η στέγη, αποτελεί ένα εμπόρευμα στην καπιταλιστική κοινωνία που ζούμε, και ως εμπόρευμα βεβαίως θα υπόκειται στις διακυμάνσεις που υπόκεινται όλα τα εμπορεύματα. Θα ανεβαίνουν οι τιμές, θα πέφτουν οι τιμές ανάλογα με τη ζήτηση. Είδαμε τις τιμές των ακινήτων να πέφτουν στην κρίση, αλλά τότε έπεφταν ακόμα περισσότερο και τα εισοδήματα. Δεν μπορούσε και τότε να ικανοποιηθεί το δικαίωμα στη στέγη. Τώρα βεβαίως έχουν ανέβει στο Θεό τα ενοίκια, το κόστος των σπιτιών, και αυτό έχει ως αιτία βεβαίως και την αυξημένη ζήτηση, είτε λόγω του Airbnb, είτε λόγω της λεγόμενης εξωστρέφειας της οικονομίας, γιατί αυτό έχει πάρα πολύ συγκεκριμένες συνέπειες για την άνοδο των ακινήτων, για την άνοδο των τιμών διαφόρων προϊόντων, παραδείγματος χάρη στη φέτα ή στο λάδι και ούτω καθεξής. Συνεπώς, από τη στιγμή που εδώ η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση, σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, παλαιότερα του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ, το διαχειρίζονται ως ένα εμπόρευμα, είναι περιορισμένα και τα μέτρα και οι λύσεις που δίνουν. Κύριε Θελή, πάντως, το πρόβλημα ανακυκλώνεται. Αυτό που θέλουμε να πούμε εμείς. Επιτρέψτε μου ένα λεπτό. Ναι, βεβαίως. Φαντάζομαι ότι θα συμφωνείτε ότι το πρόβλημα της στέγασης είναι ένα πρόβλημα παγκόσμιο, και φαντάζομαι ότι θα είδατε τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση για την βραχυχρόνια μίσθωση, και θα συμφωνείτε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ή όχι. Θα θέλατε πιο αυστηροποίησή τους. Ναι. Κυρία Σάπικα, δεν είμαστε μικρόψυχοι. Τα μέτρα είναι ανεπαρκή. Πέρα από προθέσεις, από τις καλές προθέσεις, τα μέτρα είναι ανεπαρκή και ως εκ τούτου αναποτελεσματικά. Δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, γιατί είναι μέτρα κυριολεκτικά ασπιρίνες. Το ζήτημα της στέγασης σήμερα, για παράδειγμα, των νέων ζευγαριών, είναι μια πρώτη αντιμετώπιση και πρώτη λύση. Θα ήταν να επανασυσταθεί εκείνος ο έρμος, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, που και τα τρία κόμματα μαζί τον κατάργησαν, δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, και επιμένουν να τον κρατάνε καταργημένο. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Δελή, έχει αντικατασταθεί από ένα νέο φορέα. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας έχει αντικατασταθεί. Δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά του, αλλά μπορώ να το ψάξω να το βρω. Δεν έχουμε τίποτα επίσημο ως προς αυτό. Αξιοποιούν όμως τα αποθεματικά αυτού του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, που είναι μερικά δισεκατομμύρια, για να ταΐσουν για άλλη μια φορά τις τράπεζες, οδηγώντας τα νέα ζευγάρια με αυτά τα προγράμματα, το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, και μετατρέποντάς τους ουσιαστικά σε ομήρους, σε νέους ομήρους των τραπεζικών δανείων. Αυτό που πρέπει να γίνει, λοιπόν, είναι αυτό, κύριε, να δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό τα νέα ζευγάρια έχουν αγκαλιάσει αυτό το πρόγραμμα. Θα πρέπει λοιπόν να επανασταθούν. Έχω μείνει σε ένα λεπτό, βέβαια, η κυρία Σάπικα, σε εσάς κάνει ερωτήσεις. Σε μένα δεν έκανε. Τα δάνεια στους δικαιούχους, εργαζόμενους, στους ανέργους, τα νέα ζευγάρια. Μιλάμε για άτοκα δάνεια. Θα πρέπει να γίνει ουσιαστική επιδότηση ενοικίου. Να μην μιλήσουμε τώρα για τη φοιτητική στέγη, όπου εκεί η κατάσταση είναι τραγική. Και αν μου επιτρέπετε και μια κουβέντα για τον Έβρο, επειδή τυχαίνει να έχω μια ιδιαίτερη σχέση με την περιοχή αυτή, είναι ο τόπος καταγωγής μου. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι οξυμένο, είναι το κόκκινο, το καμπανάκι έχει χτυπήσει εδώ και καιρό και δεν αντιμετωπίζεται με κάποια εφάπαξ βοηθήματα. Είναι πρόβλημα επαγγελματικής αποκατάστασης. Όταν οι αγρότες φεύγουν και εγκαταλείπουν κατά εκατοντάδες, κατά χιλιάδες περιοχές οι οποίες πραγματικά είναι γονιμότατες, όπως είναι ο Βόρειος Εύρος, από τον Κεντρικό και πάνω τον Έβρο, είναι πραγματικά, θα μπορούσε αυτή η περιοχή να παράγει τα πάντα και έχει εγκαταλειφθεί. Όταν κλείνουν ολόκληρα εργοστάσια, όπως είναι το εργοστάσιο Ζάχαρης, το να έρχεται τώρα η κυβέρνηση και να δίνει 5 και 10 χιλιάρια για να πάει να μείνει κάποιος, ωραία, να πάει να μείνει. Και τι θα κάνει, πού θα δουλέψει. Κύριε Δελή, αν επιλέξει η γεωργία, πώς Κύριε Δελή, δόξα τω Θεώ, η ελληνική οικονομία λειτουργεί και η ελληνική κοινωνία λειτουργεί. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα, όπως καταλαβαίνετε. Και αν θέλετε και μια κουβέντα για το δημογραφικό, επειδή άκουσα την. Κύριε Δελή, να βάλουμε μια ανατελεία. Θα ξανακάνουμε νέο γύρο. Να σας πω ότι ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας έχει αντικατασταθεί, όπως σας είπα, από τον Οργανισμό Στεγαστικής Αποκατάστασης, με ειδοποιεί η αρχισυντάκτριά μας, η κυρία Δωνακοπούλου. Άρα, όντως έχει αντικατασταθεί από έναν άλλον φορέα. Κύριε Σιμόπουλε, για το παράπονο. Μόνο που δεν χτίζει σπίτια, κυρία Σάφικα. Μόνο το παράπονο μου. Δεν σας συμβαίνει να σας κάνω ερωτήσεις, κύριε Σιμόπουλε. Δεν πειράζει. Ο κύριος Δελής μιλάει 7 λεπτά και εγώ ένα. Οικοδομώντας σπίτια.